Πολύ ωραία ιδέα. Ωραία είναι, να πας. Όπως πάμε. Πριν πάτε να λύσουμε το μυστήριο με τα αγριογούρουνα, γιατί εμφανίζονται στις πόλεις. Για έχουμε, πες μας, Θοδωρή. Έχουμε δει, καταρχήν. Εμφανίζονται γιατί πεινάνε βασικά και θέλουν να ψάχνουν να φαΐ. Έχουμε δει, τώρα μας έδειξε σήμερα και ο ανταποκριτής μας από τη Θεσσαλονίκη στο Άλσο Σικιών. Είδαμε στο κέντρο της πλατείας Αριστοτέλους, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τα βόρεια πράγματα έχουν βγει μέχρι τα Μελίσια έχουν φτάσει. Στην Εκάλη. Το ελληνικό παρατηρητήριο λοιπόν βιοποικιλότητας εξηγεί γιατί τα αγριογούρουνα κατέβηκαν στις πόλεις και δίνουν χρήσιμες συμβουλές. Αν τα δούμε, θα μας δώσει τώρα ο κύριος Στακλής, διαχειριστής του ελληνικού παρατηρητηρίου βιοποικιλότητας, να μας πει γιατί καταρχήν κατεβαίνουν στις πόλεις τα αγριογούρουνα και αν τα συναντήσουμε, τι κάνουμε. Ναι. Καλημέρα. Τα αγριογούρουνα κατεβαίνουν στις πόλεις. Πρώτον, βρήκαν την ευκαιρία λόγω της απαγόρευσης νυχτερινής κυκλοφορίας. Αλλά αφότου κατέβουν, έχουν βρει πολλές πηγές τροφής, όπως είναι τα σκουπίδια. Και έτσι είναι εύκολο μετά να κυκλοφορούν, αλλά και να μένουν στα πάρκα μέσα στις πόλεις. Να σας ρωτήσω, αυτά, συγγνώμη, τώρα, αυτά που έχουν έρθει στα Βόρεια Προάστια, πώς ήταν, από πού ήρθαν? Από Πάρνηθα, από Άγιο Στέφανο, πάνω. Α, υπήρχαν εκεί δηλαδή, εδώ και καιρό. Πώς το είχαν πάρει, είχαν πάρει. Ναι, ναι. Να ξαναδούμε λίγο την εικόνα. Η εικόνα αυτή είναι χαρακτηριστική πάντως, γιατί βλέπουμε στην πραγματικότητα μια οικογένεια. Εδώ, αυτή η εικόνα έχει περάσει. Τι θησαίως, είναι η πρόεδρος της Κηφισίας. Μα δεν είναι, είναι εδώ. Είναι στα 5 χιλιόμετρα από εδώ είναι. Έχει ξεμείνει πίσω το μικρό, το οποίο προσπαθεί να περάσει ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Έτσι. Γι' αυτό ακούγαμε νωρίτερα και πάνω στο Δήμο Σικιών που λέγαμε Θεσσαλονίκη κτλ. Ότι θέλουν να βάλουν, γιατί είναι και ο περιφερειακός εκεί, σειρματοπλέγματα πάνω στο δρόμο, γιατί αυτά περνάνε από πάνω, κατεβαίνουν το βουνό. Mm-hmm. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για τους οδηγούς. Ναι, αυτά τώρα δεν είναι επικίνδυνα για τον. Δηλαδή, αν κάποιος πάει, περπατάει το βράδυ σε ένα προαστιακό πάρκο, να πούμε στην Κηφισιά, ή και ένα σκύλο μαζί, κινδυνεύει αν τα δει μπροστά του. Κανονικά όχι. Ναι. Ούτως ή άλλως και ορειβάτες, φυσιολάτες κλπ. Στη φύση συχνά βρίσκουν αγριογούρουνα. Mm-hmm. Και περπατάνε μαζί τους, ανεβάζουν βίντεο, φωτογραφίες. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αρκεί να μην το τρομάξεις. Γιατί πανικοβάλλονται πολύ εύκολα, ή να μην έχει μικρά μαζί του. Δηλαδή, όπως είδατε στο βίντεο, ήταν ένα μικρό με ραβδόσεις. Αυτό είναι, οι ραβδόσεις κρατάνε μέχρι 6 μήνες. Ναι. Οπότε κάποιος μπορεί εύκολα να ξεχωρίσει αν είναι μικρό ή όχι. Και πώς τα μαζεύουμε αυτά? Είδαμε νωρίτερα μια εικόνα με μια ειδική κατασκευή, μια παγίδα που είχε φτιαχτεί. Έχουμε μάθει, ναι, ότι ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης θέλει να πάρει και ένα όπλο, ειδικό όπλο τέλος πάντων, με ένα αναισθητικό. Συνήθως τρεις μέθοδοι είναι για τις πόλεις. Είναι οι παγίδες και τα δίκτυα, ειδικά δίκτυα που υπάρχουν. Ναι. Που τα συλλαμβάνουν και μετά είτε τα οδηγούν σε σφαγεία είτε πίσω στο δάσος μακριά από την πόλη. Αλλά πρέπει να οδηγηθούν πολύ μακριά γιατί μπορούν να κάνουν και 50 χιλιόμετρα σε μια μέρα. Και, δεύτερη μέθοδος είναι τα σκυλιά. Σκυλιά δίωξης, αλλά είναι επικίνδυνο γιατί το ζώο πανικοβάλλεται. Και τρίτο είναι το όπλο αναισθητοποίησης, το οποίο και αυτό έχει ένα κίνδυνο για μερικά δευτερόλεπτα με λεπτά, γιατί όταν θα το πυροβολήσουν, το ζώο θα πανικοβληθεί, οπότε μπορεί να επιτεθεί και σε ανθρώπους εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα. Μια γρήγορη τελευταία απορία. Αλεπούδες πλέον έχουμε στα προαστιακά πάρκα. Έχουμε αγριογούρουνα. Επειδή είχα διαβάσει ότι πλέον έχουν εμφανιστεί και λύκοι στην περιοχή της Πεντέλης, υποθέτω πιο μακριά. Έχει αλλάξει. Έτσι. Δηλαδή, όλο αυτό το οποίο. Γιατί παλιά βλέπαμε αλεπού, ξέρω εγώ, στην κορυφή της Πεντέλης και λέγαμε πω φοβερό. Τώρα βλέπουμε αλεπούδες στην Αγία Παρασκευή. Ξαφνικά βλέπουμε αγριογούρουνα. Λύκοι στην Πεντέλη, στην Πάρνηθα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια αλλαγή πάντως. Σιγά-σιγά επανέρχονται αυτά τα ζώα στη φύση και σε περιοχές πιο κοντά στις αστικές. Ευτυχώς, ναι. Αρχίζουν σε όλη την Ευρώπη, δεν είναι μόνο Ελλάδα. Στην Ισπανία πρόβλημα έχει με τους αγριόχειρους στις πόλεις, στη Βαρκελόνη εδώ και 10 χρόνια. Βερολίνο επίσης, Βέλγιο, δηλαδή υπάρχουν. Όπως και οι λύκοι έχουν αρχίσει πια να εμφανίζονται και μέσα στη Ρώμη. Δεν είναι κάτι καινούριο για την Ευρώπη. Απλώς για την Ελλάδα τώρα αρχίζουμε να το αντικρίζουμε αυτή τη διαφορά. Και μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα είχαν πριν 100 χρόνια περίπου είχαν κυνηγηθεί και οι αλεπούδες και οι λύκοι μέχρι να εξαφανιστούν. Στην Πελοπόννησο εξαφανίστηκαν για το λόγο το ότι τους κυνηγούσαν και πληρώνανε μάλιστα τους κυνηγούς για να σκοτώνουν τους λύκους. Ωραία.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γενικώς προσοχή. Ειδικά το βράδυ, έτσι. Το βράδυ εντάξει, άμα πει. Κάνουμε βόλτες και ψάχνουμε και τα βλέπουμε πάντως. Δεν ενοχλούν πάντως αγριογούρουνα. Σα βλέπει, αλλά είναι ήρεμα. Δεν σε βλέπουν πλέον, δεν ασχολούνται μαζί. Ναι, απλά να... δεν ασχολούνται, αλλά το θέμα είναι μην ασχολείς και εσύ. Ναι, εντάξει, είναι κάτι κύριο. Και αρχίζει και το χαϊδεύεις και το ταΐζεις και το κάνεις. Το χαϊδεύεις δεν πας να το χαϊδέψεις. Μόλις το δεις, φεύγεις τρέχοντας, αλλά δεν είναι. Λοιπόν, Θοδωρή, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.